Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούμε ενώπιον του Ελληνικού Κοινοβουλίου ένα πάρα πολύ δυσάρεστο για όλους γεγονός, ένα ατύχημα που έπληξε το περιβάλλον και που θα έπρεπε να μην γίνει η ευκαιρία να εξυπηρετηθούν πολιτικές σκοπιμότητες με φτηνό τρόπο, αλλά θα έπρεπε με αίσθημα ευθύνης και με αίσθημα αυτοκριτικής για όσους κυβέρνησαν τη χώρα και διεκδικούν μετά από όλα αυτά που έχουν συμβεί να ξανακυβερνήσουν τη χώρα, νομίζοντας ότι ο ελληνικός λαός έχει μνήμη χρυσόψα. Ου πολλό δε ο χάρη το κατηγόρο για να δανειστώ τον Άγιο Λυσία. Η Νέα Δημοκρατία θυμήθηκε ότι υπάρχει και Υπουργείο Ναυτιλίας και ναυτιλία στη χώρα και ναυτιλιακή πολιτική. Πολύ χαίρομαι που επιτέλους ήρθαν στη Βουλή, έστω και κάτω από αυτή τη συνθήκη, σκυλεύοντας πάνω σε ένα ατύχημα. Αλλά επειδή πρέπει να τα ακούσουν και να ακούσει ο ελληνικός λαός περί τίνος πρόκειται, με πολύ ηρεμία και με πολύ σεβασμό σε αυτούς που μας ακούν, θα τοποθετηθώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, ήταν τόσο μεγάλη η αγωνία της Νέας Δημοκρατίας που μόλις έγινε το ατύχημα, που εγώ ήμουν στη Θεσσαλονίκη, όπως είπε η κυρία Μπακογιάννη, έχει εξαιρετικά καλή ενημέρωση, δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος της Νέας Δημοκρατίας να με πάρει τηλέφωνο. Ένας, να με ρωτήσει. Ένας. Ναι, γελάστε, εντάξει. Εδώ γελάνε. Εδώ γελάνε. Ναι, μπράβο, ακριβώς, αλίμονο. Εσείς τώρα έχετε υψηλού διαμετρήματος νοημοσύνη, αλίμονο από εμάς. Εντάξει, 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 εντάξει. Ησυχάστε, θα τα ακούσετε. Πάντως, θα ακούσετε. Λοιπόν, δεν βρέθηκε ένας λοιπόν να επισκεφθεί το Υπουργείο. Τι είχε κάνει ο κύριος Δρίτσα σε ανάλογο, για να δούμε τη διαφορά πολιτικού πολιτισμού. Τι είχε κάνει ο κύριος Δρίτσας όταν συνέβη ένα ανάλογο ατύχημα, όταν ήμασταν αντιπολίτευση? Επισκέφθηκε τον Υπουργό, ζήτησε ενημέρωση, είδε αρμόδιους φορείς, απαξίωσε η Νέα Δημοκρατία. Καλά, ο κύριος Μητσοτάκης πήγε εκεί που πήγε ο άνθρωπος. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν ήταν το πρώτο μεγάλο ενδιαφέρον. Το δεύτερο, κύριε Πρόεδρε, ζήτησε αμέσως τη σύγκληση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, αλλά μετά την πρωτοβουλία της κυβέρνησης και μετά από 5 μέρες, γιατί είχε καταλάβει το μέγεθος του προβλήματος. Πάρα πολύ σημαντικό. Μετά λοιπόν μας είπε και άλλα πράγματα τα οποία θα πω αφού εξηγήσω για το ατύχημα. Κύριε Πρόεδρε, στις 2:30 ώρα τη νύχτα ήρθε το σήμα στο θάλαμο επιχειρήσεων ότι ένα πλοίο κινδυνεύει να βυθιστεί. Σε 15 λεπτά ήταν εκεί 2 σκάφη του λιμενικού σώματος. Η πρώτη ενέργεια, όσο φύλαμε, ήταν να γίνει προσπάθεια να διασωθούν όσοι άνθρωποι ήταν μέσα. Στις 4:10, κύριε Πρόεδρε, βυθίστηκε το πλοίο. Στις 5:21, αυτά όλα τα στοιχεία είναι από το θάλαμο επιχειρήσεων, από το αρχηγείο, όλα μπορεί να
αν μας κάνουν την τιμή όσοι συνάδελφοι το θέλουν, γιατί υπήρξαν και βουλευτές άλλων κομμάτων που ήρθαν να ερευνηθούν. Άλλωστε είναι ανακριτικό υλικό και στα χέρια του εισαγγελέα. Έφυγε το σήμα από το αρχηγείο να ενεργοποιηθούν τα τοπικά σχέδια σε όλα τα λιμεναρχεία της ευρύτερης περιοχής. Τα τοπικά σχέδια. Από τη στιγμή λοιπόν που ενεργοποιούνται τα τοπικά σχέδια, ενεργοποιούνται όσοι συμπεριλαμβάνονται με βάση το σχέδιο που υπάρχει στο Υπουργείο φορείς. Στις 6 και 14, στις 5.30 ώρα, συγγνώμη, έφτασε εκεί το πρώτο απορριπαντικό του λιμενικού σώματος. Στις 6 και 14, μόλις ακριβώς ξημέρωσε, με βάση, εδώ ειλικρινά, όταν σας λέω έρχεστε αδιάβαστοι, είναι μια πραγματικότητα. Δηλαδή δεν ξέρετε, κυρία Μπακογιάννη, ότι αυτά ανατίθενται από τον ιδιοκτήτη σε ιδιωτικές εταιρείες? Δεν ξέρετε ότι υπάρχει διάταγμα που ορίζει αυτή τη διαδικασία, το διάταγμα 55 του 98, και δεν ξέρετε ή δεν θέλετε να ξέρετε, για να πω και κάτι ακόμα, ότι μέχρι σήμερα οι προβλεπόμενοι από αυτή τη διάταξη, το άρθρο 11, παράγραφος 6, διαδικασία έκδοσης υπουργικής απόφασης που πρέπει να ορίζει τις προδιαγραφές λειτουργίας αυτών των εταιριών στις οποίες έχετε δώσει άδειες, χωρίς να έχει εκδοθεί επί 25 χρόνια αυτή η περίφημη υπουργική απόφαση. Και έπρεπε να έρθει αυτή η κυβέρνηση να συγκροτήσει επιτροπή που μελετά, γιατί είναι πράγματι σύνδετο θέμα. Και μέσα στον Οκτώβριο θα εκδοθεί επιτέλους αυτή η υπουργική απόφαση. Ούτε αυτό το ξέρετε. Και έρχεστε εδώ να μας εγκαλέσετε. Δεν ξέρετε λοιπόν ότι ο ιδιοκτήτης με βάση τον νόμο αναθέτει σε εταιρεία. Ανετέθη λοιπόν σε εταιρεία στις 6.14 και στις 7 η ώρα αρχίζει η προσπάθεια να κατέβουν δίτες. Γιατί, κύριε Κουμουτσάκο, δεν ξέρω πόση γνώση έχετε στα ναυτιλιακά και σε αυτές τις περιπτώσεις, γι' αυτό καλό είναι να μην είμαστε, να μην κάνουμε τον ξερόλα. Για να μπει η διαδικασία να ξεκινήσει, να κατέβει ένας δίτης, πρέπει να έχει σταθεροποιηθεί η διαδικασία βήθησης του πλοίου, δηλαδή τη νύχτα, μόνο σε περιπτώσεις που κινδυνεύουν άνθρωποι που έχουν εγκλωβιστεί μπορεί να επιχειρηθεί. Στις 7 η ώρα λοιπόν μπήκανε οι δίτες και οι βατραχάνθρωποι του Υπουργείου, εντοπίσανε το πλοίο και ξεκίνησε η διαδικασία να μπει το φράγμα, το οποίο ολοκληρώθηκε αφού πέταξαν 2 αεροπλάνα του λιμενικού σώματος να εντοπίσουν την κοιλίδα από τη διαρροή και το σημείο, και στις 10 παρά 20 ολοκληρώθηκε το φράγμα αυτό. Στις 10 η ώρα άρχισε η προσπάθεια στεγανοποίησης. Στις 8 η ώρα το βράδυ με ενημέρωσε ο αρχηγός ότι η προσπάθεια στεγανοποίησης έφτασε στο 80%. Λέει η κυρία Μπακογιάννη, τι κάνατε όταν σας ενημέρωσε τη νύχτα ο αρχηγός? Ο αρχηγός με ενημέρωσε στις 3 η ώρα τη νύχτα, διότι αυτή είναι η συνεργασία μας. Ό,τι γεγονός και αν συμβεί, ό,τι ώρα και να είναι, πρέπει να ενημερωθώ. Εδώ είναι ο άνθρωπος, μπορεί να τον καλέσετε, θα τα καταθέσει και στην ανάκριση. Του είπα, ενεργοποιήστε τα σχέδια και θα είσαι επικεφαλής όλης της προσπάθειας.
Ενημερώθηκα λοιπόν 8 η ώρα το βράδυ την Κυριακή. Δεν πήγα στο Λονδίνο την Κυριακή, κυρία Μπακογιάννη. Δεν έχετε καλή ενημέρωση. Κυριακή είπατε γι' αυτό. Καλά, εντάξει, θα το δούμε στα πρακτικά. Θα το δούμε στα πρακτικά, εντάξει, μην βιάζεστε. Θα το δούμε. Εγώ κατάλαβα ότι είπατε την Κυριακή. Ωραία. Τη Δευτέρα λοιπόν το πρωί είχα πάλι μία ενημέρωση ότι η προσπάθεια στεγανοποίησης έφτασε στο 95% και πήγα στο Λονδίνο. Εάν ήμουν εδώ δηλαδή, εντάξει, θα το είχα στεγανοποιήσει πιο νωρίς. Μπορεί. Λοιπόν, θα μιλήσω και για το Λονδίνο, μην βιάζεστε. Θα μιλήσω. Όταν θα έρθει η ώρα θα μιλήσω και για το Λονδίνο, τώρα αργότερα. Λοιπόν, την Κυριακή το πρωί, στην επικοινωνία που έγινε, ενημερώθηκε η Δήμαρχος Σαλαμίνος. Σας ακούω να κλαθμυρίζετε συνεχώς, μίζερα, πως δεν ειδοποιήθηκαν οι δήμαρχοι, πως οι δήμαρχοι θα κάνουν αυτό ή θα κάνουν εκείνο, πως οι δήμαρχοι οι δυνατότητές τους, για να μην λέτε παραμύθια στον ελληνικό λαό, δυστυχώς, οι δυνατότητές τους είναι μηδαμινές. Γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά πώς έχετε λειτουργήσει όλα αυτά τα χρόνια και για τους δημάρχους. Και ξέρουν και αυτοί πώς αυτή η κυβέρνηση προσπαθεί να δώσει αυτά που πρέπει να δώσει στους δημάρχους. Λοιπόν, η δήμαρχος κυρία Τραγάκη της Σαλαμίνος μήπως είναι προσκύμενη στο ΣΥΡΙΖΑ και λέει άλλα από αυτά που λέτε εσείς. Για να καταλάβω. Να καταλάβω δηλαδή, ειλικρινά, επειδή ξέρετε πώς σας σέβομαι, αλλά δεν μπορεί να λέτε τώρα τέτοια πράγματα. Για όνομα του Θεού δηλαδή. Δεν μπορεί να λέτε τέτοια πράγματα. Ενημερώθηκε την Κυριακή το πρωί. Πράγματι λοιπόν την Τρίτη διαπιστώθηκε ότι η κοιλίδα και αυτά όλα ερευνώνται. Μην νομίζετε ότι τα λέμε απλώς για να τα λέμε. Όλα ερευνώνται. Και είμαστε οι μόνοι που δεν έχουμε λόγους. Γιατί θα επανέλθω και στα συμφέροντα, κυρία Μπακογιάννη. Γιατί ξέρετε περισσότερα από αυτά που είπατε. Θα επανέλθω όμως, αφού θέλετε έτσι, θα ανοίξουμε την κουβέντα. Λοιπόν, ενημερώθηκα λοιπόν την Τρίτη το βράδυ, εγώ είχα συνεχή επικοινωνία με το Υπουργείο, έγινε μια σύσκεψη στο Λιμεναρχείο με τους δύο γενικούς γραμματείς και ενημερώθηκαν οι δήμαρχοι της περιοχής του Πειραιά, γιατί η πετρελαιοκοιλίδα φαινόταν ότι ερχόταν προς τα εκεί. Την επόμενη μέρα το πρωί έγινε σύσκεψη, παρουσία των δημάρχων του Πειραιά. Όλοι οι δήμαρχοι το έχουν επιβεβαιώσει. Όταν διαπιστώθηκε ότι η πετρελαιοκοιλίδα κατευθύνεται και προς τη μεριά του Σαρωνικού, ειδοποιήθηκαν όλοι οι δήμαρχοι και την Πέμπτη το πρωί έγινε μια σύσκεψη για να υπάρξει η αντιμετώπιση που έπρεπε να υπάρξει. Εγώ δεν άκουσα το Διονύση το Χατζηδάκη να κραυγάζει όπως κραυγάζετε εσείς. Δεν τον άκουσα. Τον ακούσατε στη Βουλή. Και τους ακούσατε στη Βουλή πώς μίλησαν οι άνθρωποι. Ούτε αυτό το μέτρο δεν έχετε. Αλλά μόλις βρήκατε την ευκαιρία να χτυπήσετε τον κουρουμπλί με όποιον τρόπο, αρκεί να μπορείτε να το χτυπήσετε, και την κυβέρνηση. Τη Δευτέρα, κύριε Κατσαφάδο, σε συνεννόηση με τον κύριο Φάμελο, ήρθαν οι επιθεωρητές του Υπουργείου Περιβάλλοντος και εγκαταστάθηκαν καθημερινά στην περιοχή για να παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου. Επίσης, ειδοποιήθηκε το ΕΛΚΕΘΕ για να αρχίσει να κάνει μετρήσεις. Αυτό που δεν έγινε ποτέ
Δεν το κάνατε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και μπορείτε να το ψάξετε στα αρχεία σας, αν κρατάτε αρχεία, όσοι ήσασταν εμπλεκόμενοι με αυτό το Υπουργείο. Αυτό που δεν κάνατε ποτέ γίνεται τώρα. Και σε ένα μήνα 40 μέρες που θα έχουμε τον πρώτο κύκλο μετρήσεων, θα έχουμε εικόνα. Μπορείτε να μου πείτε αν έχει γίνει στην παρόμοια περίπτωση της Ελευσίνας ή εκεί είναι ηθαγενής. Διότι κύριε Κατζαφάδο και κύριε Τραγάκη που είστε Πειραιώτης, 20 χιλιόμετρα άγγιξε η πετρελαιοκοιλίδα τότε. Λέτε λοιπόν, τι κάνατε εσείς και καθυστερήσατε τόσο πολύ. Καθυστερήσατε η στεγανοποίηση του πλοίου αυτού, έγινε μέσα σε 3 μέρες. Η στεγανοποίηση του παρόμοιου πλοίου στην Ελευσίνα πριν από 3 χρόνια έγινε σε 7 μέρες. Σας λέει τίποτα? Η απορρίπανση της περιοχής εκεί, όποια ήταν τέλος πάντων, κράτησε 3 μήνες. Θα δούμε λοιπόν τις μετρήσεις σε ένα μήνα, γιατί πρέπει να ξέρει ο ελληνικός λαός ότι εμείς δεν ρίξαμε ούτε 1 κιλό χημικών. Ούτε 1 κιλό χημικών στη θάλασσα. Και αυτή είναι η διαφορά του πράγματος. Γιατί πρέπει να ξέρει η ελληνική κοινωνία ότι με μηχανικό τρόπο προσπαθούμε να καθαρίσουμε τη θάλασσα, να μαζέψουμε το πετρέλαιο από τη θάλασσα, αυτό που χύθηκε στη θάλασσα. Και επειδή δεν θέλω να αφήνω τίποτε αναπάντητο, σας λέω λοιπόν ότι το πλοίο με βάση τα έγγραφα του Τελωνίου είχε μέσα 2.590 τόνους πετρέλαιο, 2.194 τόνους μαζούτ και το υπόλοιπο ήταν ντίζελ. Γύρω. Δύο, δηλαδή 2.570 τόνους. Λοιπόν, 1.800 τόνους, 1.819 τόνους φόρτωσε από τα ΕΛΠΕ και το υπόλοιπο από τις πληροφορίες που έχουμε από το Τελωνείο ήταν δηλωμένο πετρέλαιο, το είχε από άλλη φόρτωση. Πόσο έπεσε στη θάλασσα? Στη θάλασσα, για να είμαστε σίγουροι πόσο έπεσε, θα ολοκληρωθεί πιστεύω σε 2-3 μέρες η απάντηση. Και αυτό εδώ έχει πολύ μεγάλη διαφορά πότε έγινε η απάντηση εκεί, στο Α1, και πόσο καιρό κράτησε εδώ. Και θα δούμε εκεί ακριβώς πόσο πετρέλαιο έχει πέσει, θα δούμε τι θα έχει μαζευτεί, για να έχουμε μια πραγματική εικόνα και όχι αυτή την μαύρη εικόνα της μαύρης προπαγάνδας που προσπαθείτε κι εσείς και ορισμένα μίντια να καλλιεργήσετε. Και θα σας πω και κάτι ακόμα. Ελάτε λοιπόν αύριο να πάμε μία βόλτα σε όλες αυτές τις παραλίες για να κάνετε και μία αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της δουλειάς που κάνουμε, διότι κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σεβόμενοι ακριβώς τον κόσμο από τον οποίο ζητάμε και συγγνώμη, γιατί ο μόνος που δεν φταίει είναι ο κόσμος αυτής της περιοχής και οι επαγγελματίες, συστρατεύσαμε όλες τις δυνάμεις της χώρας. Το λιμενικό έχει 15 σταθμούς.
Έχει μια κεντρική αποθήκη στην Ελευσίνα. Ό,τι υλικό λοιπόν υπήρχε από το λιμενικό χρησιμοποιήθηκε στο 90%. Μπήκαν στη μάχη τρεις εταιρείες που υπάρχουν από ρύπανσης. Με την εποπτεία του λιμενικού. Το λιμενικό, όπως ξέρετε και οφείλετε να ξέρετε, είναι ένας ιδιαίτερος μηχανισμός μέσα στο Υπουργείο. Δεν έχει όμως την ευθύνη με βάση τον νόμο να έχει όλο τον εξοπλισμό απορρύπανσης, όπως έχει η πυροσβεστική, γιατί ακριβώς όπως είπα, ο νόμος αναθέτει σε ιδιωτικές εταιρείες αυτή την ευθύνη. Έχει όμως επικουρικό, γιατί δεν του άρεσε ο όρος του αγαπητού μου σεβαστού Προέδρου, του κυρίου Τραγάκη, που χρησιμοποίησε ο κύριος Δρίτσας και εγώ. Έχει εποπτεία, επικουρικό ρόλο σε ό,τι αφορά την απορρύπανση. Έχει εποπτεία και έχει και την ευθύνη της υλοποίησης και ενεργοποίησης όλων των σχεδίων. Ενεργοποιήσαμε το εθνικό σχέδιο και μπήκε επικεφαλής ο λιμενάρχης του Πειραιά, ο κύριος Λεοντάρας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άκουσα αυτές τις μέρες απίθανα πράγματα. Φωτογραφίες με πεθαμένα ψάρια. Δεν μπορεί να έρχονται βουλευτές και να φέρουν φωτογραφίες από άλλες περιπτώσεις. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Και να διαψεύδονται από τους περιφερειάρχες, από τους αντιπεριφερειάρχες και από τους δημάρχους. Ότι δεν υπήρξε τέτοιο γεγονός. Είδαμε απίθανα πράγματα στις τηλεοράσεις. Να προβάλλονται και να ξαναπροβάλλονται οι εικόνες της πρώτης μέρας. Γιατί αυτό εξυπηρετούσε. Να πάμε τώρα και στο θέμα όλων αυτών, όλης αυτής της ιστορίας των πετρελαίων και του λαθρεμπορίου. Τι νόση ήταν το πετρέλαιο στο συγκεκριμένο σκάφος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι? Ήταν του ιδιοκτήτη το πετρέλαιο του σκάφους? Δεν είναι ένα ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί, για να ξέρετε, για να δούμε πού είναι, ή εκείνο που σας ενδιαφέρει είναι πού πήγε το προϊόν αυτό μετά το ναυάγιο, ποιος, σε ποιον ανήκει και ποιος το πήρε και ποιος δεν το πήρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τις παρατάσεις σε αυτά τα πλοία, το νόμο δηλαδή για τις παρατάσεις, τον έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Επιτροπή, η υπηρεσία, η κεντρική αυτή υπηρεσία που έχει την ευθύνη των επιθεωρήσεων, την έκτισε ο ΣΥΡΙΖΑ και την άφησε μέχρι σήμερα αμηχανογράφητη. Και αυτό το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν κυβέρνησαν άλλοι πριν. Και επειδή έχετε πολύ μεγάλη αγωνία για το περιβάλλον, πρωτοξαντούντος του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος υπήρξε και στις υπουργός νομίζω ή αρμόδιος υπουργός κάποτε του περιβάλλοντος. Κύριε Υπουργέ, συγγνώμη, αλλά έχετε και δευτερολογία. Κύριε Πρόεδρε, κλείνω. Ξέρετε πόσα ναυάγια υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά και της Ελευσίνος? Ξέρετε ότι στην Ελευσίνα υπάρχει βυθισμένο πλοίο με 4.000 τόνους μαζούτ? Το ξέρετε ή δεν το ξέρετε?
Και άρχιστε εδώ ως παρθένες, από παρθενογένεση, με αγωνία και με τρεμόμενα χείλη, ότι τι κάναμε εμείς για το περιβάλλον. Το ξέρετε ότι υπάρχουν χαρτογραφημένα δεκάδες ναυάγια μέσα στο λιμάνι του Πειραιά, ή δεν το ξέρετε? Ξέρετε ότι όλα αυτά είναι εν δυνάμει βόμβες για το περιβάλλον? Και τι έχετε κάνει όλα αυτά τα χρόνια? Και θα δείτε τι θα κάνει αυτή η κυβέρνηση και αυτό το Υπουργείο πολύ σύντομα και για αυτό το θέμα. Αλλά επειδή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είχατε πολύ μεγάλη αγωνία και για αυτά τα σαπάκια, γιατί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εσείς που συγκρούεστε με τα συμφέροντα, δεν τολμήσατε να φέρετε μια διάταξη στη Βουλή και να περιορίσετε την ηλικία αυτών των σκαφών? Παρακαλώ, ολοκληρώνετε, κύριε Υπουργέ. Ελπίζω τώρα που θα καταθέσουμε την ερχόμενη εβδομάδα τη σχετική διάταξη στη Βουλή, να έρθετε και να την ψηφίσετε. Να δούμε ποιος τολμάει να τα βάλει με συμφέροντα και ποιος κάνει αβά, πως λένε. Αυτά είχα να πω.